συζητήσεις, γίνονται διαλόγοι, ακολουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες και τελικά λαμβάνεται μία απόφαση. Στο πρόβλημα αυτών των ταυτοτήτων, των καρτών ηλεκτρονικών, των διαβατηρίων, των σημάτων κυκλοφορίας και άλλων ηλεκτρονικών καρτών, ουδέν έγινε από πλευράς πολιτείας. Κανένα διάλογο δεν προκάλεσε. Αντίθετα, οι πολίτες, οι σύλλογοι, η εκκλησία κλπ. Προκάλεσαν την πολιτεία να τοποθετηθεί υπεύθυνα, όταν λέμε φυσικά πολιτεία, πρώτων εκλογών, να τοποθετηθεί υπεύθυνα απέναντι του προβλήματος, και δεν είδαμε την δέουσαν, θα λέγαμε, αντιμετώπιση από πλευράς πολιτείας. Ρωτάμε λοιπόν, σας έφερα ένα ερώτημα και παρακαλώ να δεχτείτε να απαντήσετε. Ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, δεν έχει δικαίωμα να πληροφορείται τουλάχιστον για θέματα προσωπικά δικά του, όπως είναι οι ταυτότητες και οι κάρτες? Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, πατέρα Εμμανουήλ, για την πρόσκληση που μου κάνατε και να πω ότι πάρα πολύ σωστά θέτεται το θέμα. Το θέμα είναι καταρχήν ένα θέμα γενικότερο, ελευθερίας του ατόμου. Και από αυτή την άποψη η Εκκλησία πάντοτε είχε και πάντοτε έχει λόγο. Γιατί απευθύνεται σε άτομα, σε προσωπικότητες λογικές και ελεύθερες. Είναι γνωστή η συνεχής επίκληση που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Αναγκασμένα άτομα δεν μπορούν να πιστέψουν. Και από αυτή την άποψη, αλλά και γενικότερα από τη φροντίδα που έχει η Εκκλησία μας να μεταδίδει την ελευθερία μέσα στην κοινωνία, έχουμε υποχρέωση να ενδιαφερθούμε για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τους, για την ομάδα εκείνη των χριστιανών που έρχονται στην Εκκλησία ή που είναι βαφτισμένοι, ορθόδοξοι. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να το δούμε το θέμα γενικότερα. Και είναι γεγονός ότι τα δικαιώματα των πολιτών με αυτόν τον τρόπο που προωθείται το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό, κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του ατόμου που προσβάλλουν σε τελευταία ανάλυση την προσωπικότητά του. Αυτή η παραβίαση απαγορεύεται, όπως είναι γνωστόν, από το Σύνταγμα και από διεθνείς συμβάσεις. Μπορούμε να πούμε πρόχειρα ότι το άρθρο 5 του Συντάγματος χτυπάει ακριβώς στην καρδιά αυτού του προβλήματος και λέει: καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Όταν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο φακελώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ευθεία παραβίαση αυτού του άρθρου του Συντάγματος, αλλά και πολλών άλλων άρθρων. Ακόμα και το άρθρο 2 που αναφέρεται στο σεβασμό και στην προστασία της αξίας του ανθρώπου και το ορίζει ότι αυτό αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, και αυτό το άρθρο παραβιάζεται. Και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς παραβιάζεται η προσωπικότητα του ατόμου. Η προσωπικότητα του πολίτου είναι ένα αγαθό το οποίο προστατεύεται όχι μόνο από το Σύνταγμα, αλλά και από τους νόμους τους επιμέρους, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο αστικός κώδικας, ο οποίος έχει μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη και από το Σύνταγμα, και πριν από τον αστικό κώδικα ακόμα, υπήρχε η προστασία της προσωπικότητας. Είναι ένα ένωμο αγαθό το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με το άτομο και με τις ευνομούμενες κοινωνίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει σε αυτό το θέμα να είμαστε πολύ ευαίσθητοι και να ευαισθητοποιηθεί και η κοινωνία μας. Να καταλάβει ότι δεν μπορούμε τέτοια αγαθά να τα αφήνουμε να διακυβεύονται. Έχω εδώ, πάτερ Λάμπρο, τις διεθνείς συμβάσεις. Λέτε να κάνουμε μία προέκταση σε κάποια άρθρα να δούμε το δικαίωμα πληροφορήσεως που έχει το άτομο. Πάμε στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ισχύει σαν εσωτερικό δίκαιο και σε εμάς. Στο άρθρο 19 λέγει: κάθε ένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης. Εμάς δεν μας δίδουν πληροφορίες στα Υπουργεία και στις σχετικές γραμματείες. Δεν μας δίδουν αυτή την κάρτα που κυκλοφορούν τώρα, αν εγγέλθει 80.000 έχουν διανεμηθεί.
Δεν μας δίδουν ούτε την κάρτα, έστω άγραφη που δεν θα έχει κανένα κίνδυνο να φοβάται κανείς. Ούτε τον τύπο ταυτότητας, τον οποίο τον ηλεκτρονικό τύπο θα δώσουν από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό δεν είναι μια παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του προσώπου. Μπορούν να μιλούν για κάρτες ατομικές προσωπικές δικές μας. Για ταυτότητες που θα αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο προσωπικό και να μην μας ενημερώνουν. Να μας δίνουν πληροφορίες, να μην δέχονται καν διάλογο πολλές φορές. Και ένα άλλο άθρο να αναφέρουμε από την Διεθνή Σύμβαση Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του 66. Άθρο 19 πάλι. Πάλι και εδώ γίνεται λόγος ότι πάνω πρόσωπο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας εκφράσεως, στο δικαίωμα τούτο συμπεριλαμβάνεται η ελευθερία αναζητήσεως, λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών πάσης φύσεως. Πόσο μάλλον για πληροφορίες, για κάτι που μας αφορά, για την ταυτότητά μας και την κάρτα μας και το διαβατήριό μας και τα παρόμοια. Ομοίως και η σύμβαση της Ρώμης μας λέγει στο άρθρο 10 τα παρόμοια. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός ότι τίποτε δεν υπάρχει το μεμπτόν μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία? Η ελευθερία εκφράσεως γνώμης λοιπόν και πληροφοριών στο 10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως είναι δεδομένων. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να παραδεχτούμε αυτή την κατάσταση μήνες τώρα πολλούς να ζητάμε πληροφορίες? Κύριοι, σας σεβόμεθα. Είσαστε μια εξουσία, μια κυβέρνηση. Είσαστε ταγμένοι να υπηρετήσετε φυσικά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, γιατί τον αγνοείτε? Γιατί αγνοούν την Εκκλησία, τα μοναστήρια, αγνοούν τους συλλόγους, τους θεολόγους, τους πάντες, όλο τον λαό, ο οποίος λαός δεν έχει καλά ενημερωθεί. Και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια εδώ, σήμερα είναι η τετάρτη ομιλία τηλεοπτική, για να δώσουμε κάποια στοιχεία. Και δεν το παίρνουμε το θέμα κάπως καλογερίστικα ή παπαδίστικα. Το παίρνουμε το θέμα ευρύτερα, επιστημονικά, τεχνολογικά, νομικά και στη συνέχεια θα δούμε και από άλλης επόψεως. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα η πολιτεία να μας αρνείται αυτές τις πληροφορίες? Έχει το δικαίωμα να αποστέλνει το κάθε ταμείο ένα έγγραφο και να λέγει από τον άλλο μήνα ή το μεθεπόμενο μήνα θα πληρωθείτε βάσει ενός ΑΜΚΑ, ενός αριθμού, μητρώου, κοινωνικής ασφάλισης και βάσει μιας κάρτας η οποία θα ακολουθήσει. Αυτή η κάρτα λοιπόν και αυτή η ταυτότητα που περιέχουν τόσα στοιχεία, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, που είναι πραγματικά τόσα πολλά τα στοιχεία, είναι κάτι, ένα χαρτί απλώς δημόσιας χρήσεως η ταυτότητα και η κάρτα, ή είναι κάτι το πολύ διαφορετικό? Τι λέτε επ' αυτού? Καταρχήν, πολύ σωστά επισημάνατε ότι η μεθόδευση της εφαρμογής αυτού του μέτρου έχει και αυτή ένα πρόβλημα σημαντικό που θα λέγαμε ότι πάσχει. Το δημοκρατικό μας πολίτευμα απαιτεί ευρύτατο διάλογο σε μείζονος σημασίας θέματα. Αυτό προκύπτει από πολλές διατάξεις του Συντάγματος και άλλωστε αυτό είναι εξαγγελία όλων των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να έρθουν στην εξουσία. Λοιπόν, ο διάλογος είναι αναγκαίος για κάθε μείζον θέμα. Πολλό μάλλον όταν το άρθρο 10 παρέχει το δικαίωμα σε κάθε επιμέρους πολίτη να ζητήσει εγγράφως απάντηση από τις αρχές για ένα δικό του προσωπικό θέμα ή και για ευρύτερο. Λοιπόν, πολλό μάλλον για τα γενικότερα θέματα χρειάζεται διάλογος και εξηγήσεις δημόσιες και αναλυτικές. Πράγμα το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι στο ζήτημά μας αυτό έχουν ενδιαφερθεί όχι απλώς άτομα, όχι ομάδες ανθρώπων, πολιτών, αλλά ευρύτερες ομάδες, η Εκκλησία, τα μοναστήρια, σύλλογοι, και το να αγνοεί κανείς όλους αυτούς τους πολίτες είναι τουλάχιστον θα λέγαμε αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Βλασφημία στο Σύνταγμα, βλασφημία στη δημοκρατική συνείδηση. Αν μπορούσαμε και έτσι να τα πούμε. Στην ελευθερία της συνειδήσεως. Γιατί ως πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε πληροφορίες και να ενημερωνόμεθα και να μας τίθενται όροι, να μας πούν ότι θα αποδεχτείτε αυτό με την βία, να το γνωρίσουμε. Όχι όμως τόσο ύπουλα. Για να μας πούν ότι αυτές είναι προδιαγραφές των καρτών, αυτές των ταυτότητων, δεν υπάρχει πρόβλημα, να μας το εξηγήσουν, να έχουμε και εμείς μαζί μας ένα ηλεκτρονικό, ένα νομικό, ένα γιατρό, κάποιες άλλες ειδικότητες, να εξετάσουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν είναι απλό πράγμα
Απλό πράγμα είναι. Και διαφεύγει της προσοχής και πολλών και ιερωμένων και πιστών, δεν είναι η ταυτότητα και η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που είναι άλλη ταυτότητα, άλλης μορφής, με εκπλήρες πάλι φακέλωμα, δεν είναι ένα απλό χαρτάκι. Είναι η εικόνα του προσώπου. Είναι τόσο αυστηρός προσωπικό με τα στοιχεία αυτά. Και για του λόγου του ασφαλές να δούμε ποια στοιχεία δελτίου ταυτότητας προέβλεπε ο νόμος 1599 του 86. Προέβλεπε φωτογραφία, επώνυμο, κυριόνομα, επώνυμο και κυριόνομα του πατέρα και της μητέρας, επώνυμο και κυριόνομα του συζύγου, χρονολογία γέννησης, τόπο γέννησης, δήμο κοινότητα, δημοτολόγιο το οποίο είναι γραμμένος κανείς, μητρό αρένο το οποίο είναι κανείς γραμμένος, εκπλήρωση στρατολογικών υποχρεώσεων, εκλογική υποδιαίρεση, περιοχή που ψηφίζει δηλαδή, το θρήσκευμα, φυσικά προαιρετικό το όρισε. 12 στοιχεία λοιπόν αυτά πολύ προσωπικά, αυστηρώς προσωπικά. Τι προβλέπει τώρα ο μεταγενέστερος νόμος του υπαριθμού 1988 του 1991. Τι προβλέπει. Ποια στοιχεία. Φωτογραφία, επώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο, όνομα μητέρας, φίλο. Επώνυμο και όνομα συζύγου, χρονολογία γέννηση, ημέρα, μήνα, έτος, τόπο γέννηση, ηθαγένεια, θρήσκευμα, αριθμός δημοτολογίου, δημότης, εκλογική εγγραφή, διεύθυνση κατοικίας, υπογραφή κατόχου, ομάδα αίματος και δίος. Που σημαίνει δέλτα γιώτα σίγμα, σημαίνει δωρητής ιστών και οργάνων σώματος. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν δεν είναι ένα απλό χαρτάκι, αλλά είναι η εικόνα του προσώπου, η ταυτότητά μας που θα αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία μας. Μπορούμε να πούμε μια εικόνα ενός άρχοντα είναι περιφρονή. Ιταία, είναι να την πούμε, δεν έχει καμία σημασία να την ταλακώσουμε. Όμοια και η ταυτότητά μας. Λοιπόν, τώρα θα θέσω ένα ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε, πάντα Εμμανουήλ, ήθελα εδώ κάτι να συμπληρώσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Τόσα στοιχεία μας ζητούν και τόσα στοιχεία θα γνωρίζουν οι αρχές και δεν ξέρουμε και όποιος άλλος έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Τα φανερά στοιχεία. Και πολλά ενδεχομένως άλλα. Λοιπόν, και δεν έχει γίνει ενημέρωση. Και παράλληλα υπάρχει νόμος που τιμωρεί με 3 μήνες τουλάχιστον φυλακή οποιονδήποτε συγκεντρώνει στοιχεία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για προσωπικά θέματα, που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι ένας μαθητής που παίζει με το κομπιούτερ του και συγκεντρώνει στοιχεία για τα χόμπι των συμμαθητών του θα έχει 3 μήνες φυλακή αν αυτό αποδειχθεί ότι έγινε. Και όλη αυτή η οργάνωση που γίνεται, που μπορεί να φτάσει στο άλλο άκρο του κόσμου και να ενημερώσει, να μείνει ατιμώρητη και να θεωρούμε ότι είναι παρονυχής. Όπως είχαμε τονίσει και στις 3 προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά, υπάρχει και η δυνατότητα στις μαγνητικές λωρίδες, στην ειδική λευκή λωρίδα, τη ταυτότητα που λένε θα δώσουν από την 1η Ιανουαρίου, να καταγραφούν στοιχεία τουλάχιστον 100.000 λέξεις μέχρι 200 και πλέον και οτιδήποτε άλλο στοιχείο, ατομικό, προσωπικό, όλο το φάσμα δηλαδή του ιδιωτικού βίου του ανθρώπου μπορούν να το φακελώσουν. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν κάτι το πολύ αυστηρός προσωπικό, γι' αυτό η ταυτότητά μας δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Πρέπει να το συζητήσουμε και να λάβουμε κάποια θέση απέναντι αυτού του προβλήματος. Επιτρέψτε μου να σας θέσω μια ερώτηση ακόμη. Οι ηλεκτρονικές κάρτες, αυτές που μας καίνε τώρα, γιατί ακούμε, γράφουν εφημερίδες, δείξαμε και μία φωτοτυπία από εφημερίδα, που λέγει ότι δόθηκαν 80.000 τέτοιες κάρτες, ή διανέμονται ή διανεμήθησαν. Και είδαμε ότι περιέχουν αυτές οι κάρτες τον ΑΜΚΑ. Αυτός ο ΑΜΚΑ είναι ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή ένας άλλος ΕΚΑΜ, όπως είχαμε ξαναπεί. Αυτός λοιπόν ο ΑΜΚΑ συνιστά έναν τρόπο φακελώματος. Αυτό δεν παραβιάζει τις ατομικές ελευθερίες του ατόμου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διεθνώς νομίζω έχει εξαντληθεί. Από πόσες πληροφορίες έχουμε, στο εξωτερικό οι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το φακέλωμα που γίνεται. Δηλαδή απαιτούν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία τους να γνωρίζουν οι αρχές και όχι να έχουν λεπτομερή στοιχεία για ένα ασφαλιστικό θέμα, για την ασφαλιστική κάλυψη, για το ασφαλιστικό βιβλιάριο, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ πιο απλά. Γιατί όλη αυτή η φασαρία και όλη αυτή η συγκέντρωση στοιχείων για ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί απλούστερα.